τελική ευθεία για την συνομολόγηση της Δανειακής Σύμβασης εισήλθε από το μεσημέρι η κυβέρνηση. Σε τρίωρη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χαράχθηκε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στις δύο τελευταίες μέρες της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, καθώς έγινε γνωστό ότι την ερχόμενη Πέμπτη πρέπει να έχουμε καταλήξει σε μνημόνιο, το οποίο θα τεθεί ενώπιον της ομάδας εργασίας του Eurogroup. Όπως πληροφορεί το αντένα, οι θέσεις της κυβέρνησης είναι πως σε πολλές περιπτώσεις βελτιωτικές των όσων έχουν συμφωνηθεί καταρχάς στο μνημόνιο του περασμένου Δεκεμβρίου, και αυτό παρά τα δυσμενή δεδομένα που επικρατούν σήμερα σε σύγκριση με τα δεδομένα του περασμένου Δεκεμβρίου. Στις 6:30 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προεδρεύσει συνεδρίαση των συνάντησης καλύτερα των διαπραγματευτικών ομάδων τόσο της κυβέρνησης όσο και της Κεντρικής Τράπεζας. Εκεί θα τεθούν επιτάπητος όλα όσα αφορούν το νέο τραπεζικό πεδίο, το χρηματοπιστωτικό δηλαδή σύστημα, και τα όσα θα πρέπει να λάβουν χώρα μέσω του μνημονίου σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Και αργότερα στις 8:30 τα κόμματα θα ενημερωθούν για τις τελικές σκέψεις και προτάσεις της κυβέρνησης, τη σκληρή όπως αναμένεται διαπραγμάτευση με την Τρόικα αύριο και μεθαύριο, ούτως ώστε να υπάρξει ομόνοια και συνένεση στις ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις που μπορεί να έχει η Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το μνημόνιο, το οποίο θα υπογραφεί την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτό που μας πληροφόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Τηλιανίδης, είναι ότι έχει ήδη επιτευχθεί επέκταση του χρόνου προσαρμογής, δηλαδή του χρόνου εφαρμογής του μνημονίου, από το 2016 στο 2017, ενώ πρόθεση είναι να επεκταθεί μέχρι το 2018. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, καθώς δεν θα απαιτηθούν σκληρά μέτρα, αφού στόχος της Τρόικα ήταν μέχρι το 2016 να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 4%.